Την Παρασκευή δέχτηκα το τηλεφώνημα του κυρίου Γιώργου Μανουσάκη. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου, του Συλλόγου των Εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Μου έλεγε ότι υπάρχει ένα θέμα με τους επικουρικούς, ένα θέμα για το οποίο οι εξελίξεις δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές και θα ήθελε να το επικοινωνήσει αυτό το θέμα, να μας ενημερώσει για αυτό το θέμα. Τα λέω της πεθεράς για να τα ακούει η νύφη ουσιαστικά, κύριε Μανουσάκη. Έτσι, καλημέρα. Καλημέρα. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους αναγκαστικά είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε τα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας και των εργαζομένων είναι και η δημοσιότητα, και εκεί έχουμε και την βοήθειά σας, την πρόθυμη βοήθειά σας πάντα των τοπικών δημοσιογράφων, γιατί παρότι στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης η φωνή των εργαζομένων δεν φτάνει, ή μάλλον όταν φτάνει, φτάνει αλλιωμένη. Στα τοπικά μέσα, κι ας είστε καλά, κυρία Δουβγεράκη, είστε πάντα φιλόξενοι να ακουστούν προβλήματα σαν το αυτό που βιώνουμε τον τελευταίο μήνα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Εξηγήστε μας τώρα. Αυτό που βιώνουν 18 οικογένειες που βρίσκονται σε μια μεγάλη αναστάτωση και εργασιακή ανασφάλεια, δηλαδή, από ένα λάθος που προέκυψε κατά τη διαδικασία πρόσληψης τους. Πώς έγινε αυτό, πείτε μας, 18 οικογένειες λέτε βιώνουν αυτή την ώρα εργασιακή ανασφάλεια, εξηγηθείτε. Ναι, 5 του μήνα εκδόθηκαν 19 αποφάσεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου από την 7η ΥΠΕ με την υπογραφή της διοικήτριας της κυρίας Μπορμπουδάκη. Πρόκειται κυρίως για νοσηλευτικό προσωπικό και για βοηθητικό προσωπικό. Εμείς είχαμε ανάγκη αυτό το προσωπικό, πολλές φορές τα έχουμε πει και θέλαμε να γίνουν προσλήψεις. Εκδόθηκαν λοιπόν οι αποφάσεις και κοινοποιήθηκαν στους 19 εργαζόμενους. Μέσα αναφέραν ότι εντός 5 ημερών πρέπει να αναλάβουν εργασία. Βεβαίως στην περίπτωση του επικουρικού προσωπικού απαγορεύεται και η δεύτερη εργασία. Δηλαδή ενώ σε εμάς τους μόνιμους υπαλλήλους επιτρέπεται με άδεια από το υπηρεσιακό, στο επικουρικό προσωπικό απαγορεύεται ρητά η δεύτερη εργασία. Έτσι αναγκάστηκαν αυτοί, όπως και πάντα συμβαίνει, ξαναπείτε ημερομηνία. Ήταν να προσληφθούν, να παραιτηθούν από τις δουλειές στις οποίες εργάζονταν. Κάποιοι εργάζονταν, κάποιοι ήταν άνεργοι, αλλά ένας αριθμός εργάζονταν σε δουλειές και παραιτηθήκανε για να έρθουν να πιάσουν δουλειά στο νοσοκομείο. Ήρθε η πρώτη, έπιασε δουλειά. Υπέγραψε τη σύμβαση, την πήγανε σε ένα τμήμα. Την ώρα λοιπόν που ήταν η δεύτερη εργαζόμενη να υπογράψει και να ξεκινήσει η εργασία, υπήρξε τηλεφώνημα από την 7η ΥΠΕ και που είπε ότι υπάρχει πρόβλημα στις αποφάσεις πρόσληψης του συγκεκριμένου προσωπικού και θα πρέπει να παγώσει η διαδικασία των προσλήψεων. Τι είδους πρόβλημα? Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα σχετικά με τις εγκριτικές αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας. Γιατί για να γίνει για να γίνουν κάποιες προσλήψεις χρειάζονται εγκριτικές αποφάσεις από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών. Μας είπαν λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με αυτές τις αποφάσεις και ότι χρειάζεται διόρθωση και θα πρέπει να παγώσει αυτή η διαδικασία. Εμείς θεωρήσαμε και τότε ότι είναι ένα θέμα που και αυτό μας είπαν εντός λίγων ημερών θα λυθεί. Περιμέναμε την επόμενη εβδομάδα, δεν λύθηκε. Μετά την επόμενη εβδομάδα μας λέγανε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Περιμέναμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, πάλι τα ίδια. Τώρα έχει περάσει ένας μήνας. Έτσι, είμαστε 6 Ιουνίου, από τις 5 Μαΐου έχει περάσει ένας μήνας. Μας έχει μεταφερθεί και η περίπτωση της συναδέλφουσας που ήρθε και νίκια στο σπίτι στον Νικόλο και νοικιάζει όλο αυτόν τον καιρό χωρίς να έχει πιάσει δουλειά. Σας ξαναλέω, οι αποφάσεις οι οποίες λάβανε στα χέρια τους και αναρτήκανε στη διάφυγα έλεγε ότι εντός 5 ημερών θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία και όλοι αυτοί οι άνθρωποι τρέξανε, αναγκαστήκανε, παραιτήθηκανε τις δουλειές τους, ψάξανε να βρουν σπίτι, ψάξανε να βρουν τρόπο με τον οποίο θα έρθουν στη δουλειά για να πιάσουν δουλειά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Και τώρα είναι ένα μήνα άνεργοι, έτσι, χωρίς να είναι και σίγουρο ότι θα προσληφθούν, γιατί δίνονται αυτές οι διαβεβαιώσεις ότι μην ενισχύετε, μην ενισχύετε, αλλά βλέπουμε ότι το θέμα δεν λύνεται. Περνάει ο καιρός και το θέμα δεν λύνεται. Ναι, όταν οι άνθρωποι λέτε ότι έχουν παραιτηθεί από τις δουλειές τους, ότι ο νόμος για τους επικουρικούς δεν τους δίνει το δικαίωμα της δεύτερης εργασίας. Όταν οι άνθρωποι έχουν να τρέξουν τα έξοδα του σπιτιού τους, τα έξοδα των οικογενειών και υπάρχει θέμα επιβίωσης,
Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Και συνεχίζουν ακόμα να σας λένε από την 7η υγειονομική περιφέρεια, η οποία θα πρέπει να απαντήσει. Γιατί φαντάζομαι ότι όλο και κάποιος θα ακούει από την 7η υγειονομική περιφέρεια. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούν και μέσα από τα γραφεία. Δεν πρέπει αυτό το πενθήμερο το αρχικό που ζήτησαν να το αλλάξουν και επιτέλους οι άνθρωποι να πάνε στις δουλειές τους. Και θα χρειαστεί και ένας μήνας για να πληρωθούν στο τέλος του μήνα, έτσι. Βέβαια, και σκεφτείτε σε τι περίοδο γίνονται όλα αυτά, που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι στα ύψη, που η βενζίνη είναι στο 2,40, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι με τέτοιες συνθήκες... Έφτασε στον Άγιο Νικόλαο στα 2,40. Νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα είδα μια τέτοια τιμή σε ένα πρακτήριο, έτσι. Όταν έχουμε τέτοιες τιμές, 2,35 είναι στα πιο πολλά τώρα, το συζητάμε, όταν έχουμε τέτοιες τιμές στη βενζίνη και στη ΔΕΗ, καταλαβαίνουμε ότι όλα τα νοικοκυριά αυτή την περίοδο πιέζονται πάρα πολύ οικονομικά. Και σκεφτείτε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε και για μεγάλους ανθρώπους, με παιδιά που σπουδάζουν και τα λοιπά, σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν βρεθεί όλο αυτό το διάστημα. Πήγανε για ένα καλύτερο, για μια καλύτερη κατάσταση, για καλύτερες συνθήκες εργασίας, και έχουν βρεθεί να είναι ένα μήνα άνεργοι. Ναι. Και σε μια μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια. Καλύτερες συνθήκες εργασίας επικουρική, ξέροντας ότι οι συμβάσεις τους σε λίγους μήνες θα λήξουν, γιατί δεν μονιμοποιούνται οι άνθρωποι αυτοί επικουρικοί μαζί με τους συμβασιούχους. Άστο να πάει, υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια. Άστο να πάει, κύριε Μανουσάκη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που δεν έρχονται σε επαφή με το τι βιώνουμε εμείς στο νοσοκομείο άμεσα, δεν έχουν ίσως και την εικόνα ακριβώς πώς είναι οι συνθήκες. Εγώ να σας πω, η δική μου εικόνα είναι ότι δεν είναι, εννοείται ότι στον ιδιωτικό τομέα επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια και μεγάλα προβλήματα, αλλά ειδικά στο δικό μας το κομμάτι, το νοσηλευτικό, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα είναι αρκετά καλύτερες. Κύριε Μανουσάκη, συνεχίζουν από την 7η υγειονομική περιφέρεια να λένε το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι περιμένουμε τη διόρθωση. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Οικονομικών για υπογραφή ή τροποποίηση αυτών των κριτικών αποφάσεων. Μάλιστα. Η οποία δεν ξέρουμε ακόμα πόσο καιρό θα πάρει, θέλετε να πείτε. Ακριβώς, και ο χρόνος περνάει, δηλαδή ξεκινήσαμε και νομίζαμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα λυθεί το πρόβλημα και τώρα έχει περάσει ένας μήνας. Δεν ξέρετε ακόμα λοιπόν, είναι άγνωστο το τι θα γίνει, μπορεί να γίνει σήμερα, μπορεί να γίνει... Με συγχωρείτε κύριε Βουλγιάρχη, εκτός από την αγωνία για αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε και την αγωνία και εμείς οι ίδιοι στο νοσοκομείο, γιατί περιμέναμε να έρθουν να πιάσουν δουλειά, να μπορέσουμε να πάρουμε άδειες. Γιατί οι άδειες εδώ και πάρα πολύ καιρό βγαίνουν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είχαν παγώσει 2 χρόνια, δεν παίρναμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας κανονικές άδειες, και τώρα λόγω της έλλειψης προσωπικού πάλι δεν βγαίνουν οι άδειες στα τμήματα. Οπότε περιμέναμε να έρθει αυτό το προσωπικό για να μπορέσουν να δοθούν έστω οι καλοκαιρινές άδειες. Άστο μωρέ Γιώργο Μανουσάκη, άστο που πονάει. Ο μέσος όρος των χρωστούμενων αδειών στην νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου μας είναι 80 ημέρες, το οποίο αντιστοιχεί ουσιαστικά σε άδειες 3 ετών στον καθένα. Μέσος όρος, έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που σου χρωστάνε 140 και 150 ημέρες άδεια. Καλά, εντάξει, δεν θα πω πως το λέει η γιαγιά μου, άστο. Λοιπόν, κύριε Μανουσάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.